κυρία Κανέλη. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια μυθολογία η οποία ανοίγει πάντοτε πριν από τις εκλογές. Ποιος έχει πει, τι έχει πει στη Βουλή και τι δεν έγινε όταν είναι αντιπολίτευση. Όταν είναι στην κυβέρνηση, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, γιατί άλλοι θα ισχυρίζονται τι είπε η αντιπολίτευση. Εμείς που είμαστε στην αντιπολίτευση, αλλά από την πλευρά καθαρά του λαού και κανενός άλλου νου, και δεν μιλάμε για τα κονδύλια, διότι θεωρούμε εκτός διαπραγμάτευσης το κομμάτι υγεία δημόσιο αγαθό, αναρωτιέμαι σε όλη αυτή την κουβέντα που έχει γίνει, για παράδειγμα, για τα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας. Να μου πει κάποιος εάν έχει υπολογίσει γυναικολόγο. Γυναικολόγο. Στα κέντρα υγείας. Ικανό να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Αν είναι επαρκώς εξοπλισμένα. Για να μπορεί να καταλήξει κάποιος ποιος παρακολουθούσε την κοπέλα. Δεν έχει παθολόγο. Γιατί το λέω. Μα γιατί το λέω, Μαρία μου. Γιατί δεν έχει ούτε παθολόγο δεν έχει. Δεν έχει άλλα πράγματα. Ένα κέντρο υγείας για να είναι πρωτοβάθμιο, ικανό να ανακουφίσει, που τα ακούμε από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Είτε ήταν στη Ριζανέλη, ήταν Δημοκρατία, ήταν Πασοκόνια Δημοκρατία, ήταν οτιδήποτε άλλο. Ακούμε μια ζωή τη σημασία της πρωτοβάθμιας υγείας. Και η απόσταση. Από τον αείμνηστο γεννηματά. Από τον αείμνηστο. Λοιπόν, καθόμαστε και το συζητάμε μέχρι σήμερα. Κονδύλια γι' αυτό δεν υπήρξαν ποτέ. Προσλήψεις δεν υπάρχουν ποτέ. Οι οργανικές θέσεις που λείπουν, όχι ιδεατές. Αυτά που λέγαμε εμείς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει 3.500 κλίνες. Αλλά λέγαμε ότι τα 1.200 είναι αρκετά. Εμείς φωνάζαμε για τα πρωτοβάθμια. Είναι περίπου 60.000 λείπουνε. 60 με 70.000 λείπουνε από το σύστημα υγείας. Δεν μπορείς λοιπόν να αρχίσεις και να λες μείον μία ζωή, μείον ένα θεαματικό, δυσάρεστα θεαματικό δυστύχημα να είναι στην καρότσα του αυτοκινήτου. Πρέπει όταν υπάρχει, ακόμα και με καρότσα που λέει ο λόγος, να μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τι νόημα έχει η καρότσα αν πρόκειται να πάει 50 χιλιόμετρα. Άρα η λύση είναι η κάλυψη θέσεων, λέτε. Είναι η κάλυψη θέσεων. Γιατί πρώτα απ' όλα. Γιατί έχουμε τρία στενοφόρα και τα δύο να μην έχουν πλήρωμα για να τα έχουμε να κάθονται. Ακούστε με, στο προσωπικό που σας λέω. Όχι, δηλαδή... έτσι μου το λέτε, είναι σαν να είπα κάτι εντελώς παράλογο. Είναι μέσα και... Δεν είναι παράλογο. Στα πρόσωπα που λείπουν. Κοιτάξτε να δείτε. Μετρήστε τώρα τελευταία. Ακούστε με, οι χορηγοί μέχρι σήμερα δεν κάνουν τίποτα. Άλλο, το να χαρίζουν δωρεές. Εκείνο το Ίδρυμα Νιάρχους, δεν ξέρω πόσα έχει δώσει. Αλλά όταν κρέμεσαι από δωρεές, όταν τα πάντα κρέμονται από δωρεές, κάποια στιγμή άμα θα κοπούν οι δωρεές και να σου δώσει τα στενοφόρα, ο δωρητής δεν έχεις προσωπικό να τα λειτουργήσεις. Γίνεται κέντρο υγείας χωρίς 24ωρη λειτουργία. Μου λέτε 7 και 11 τηλεφώνησαν. Στις 8 προφανώς δεν ήταν ανοιχτό το κέντρο υγείας. Προφανώς δεν ήταν ανοιχτό. Μόνο ακούγοντάς τους, καταλαβαίνει κανείς, ο κύριος Μάτσος μιλούσε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για το ΠΑΣΟΚ. Οι κάλπες είναι άδειες. Εγώ απευθύνομαι στο κοινό και σε εσάς. Οι κάλπες είναι άδειες. Τα μυαλά δεν είναι άδεια. Ευτυχώς. Και η μνήμη δεν είναι άδεια. Ευτυχώς. Έχουν ξανασυγκυβερνήσει όλοι τους. Την τελευταία δεκαετία με τα μνημόνια, τη δωδεκαετία που περνάμε, τον παθό μας τον τάραχο ως λαός. Έχουν συγκυβερνήσει όλοι τους με όλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψανε το αγνό παρθένο ελαιόλαδο της κάλπης, όπου όλοι πρέπει να βγουν αγνοί και παρθένοι. Σταθερή θέση εναντίον αυτών, με τα 4/4, όχι τα 3/4 των προτάσεών του, που τώρα το παίζουν όλοι τους φίλοι του λαού, ήταν προτάσεις του ΚΚΕ που αρνήθηκαν ως πλειοψηφίες μέσα στη Βουλή, να τα περάσουν και για νομοθέτηση. Κάτω από οποιοδήποτε σύστημα, εμείς εμφανιστήκαμε ως κόμμα με ενισχυμένες δυνάμεις, που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος του λαού αποφάσισε ότι αν θέλει να σταθεί απέναντι σε συμφέροντα, απέναντι σε χρήματα που προηγούνται της υγείας του, της μεταφοράς του, της παιδείας του, της επιβίωσης του, θα έρθει στο ΚΚΕ και θα το ψηφίσει χωρίς κατά ανάγκη να γίνει κομμουνιστής. Έχει μεγάλη σημασία. Επομένως, να πάει ο κόσμος στις κάλπες, να μας ψηφίσει για να αρχίσουν να φοβούνται ότι δεν μπορούν να λένε πριν και μετά τα ίδια ψέματα.